Του δίνει την αριστερή τρίπλα η άμυνα του Παναθηναϊκού. Από την κορφή ο Βεζέγκοφ για το φαουλ και ξανά Ντόρση με τον Παπαγιάννη πάνω του. Βεζέγκοφ στη λήξη του χρόνου, είναι σουτ τριών πόντων. Γόκαπ ζητάει από το φαουλ να ανέβει για να παίξουν pick and roll. Περνάει ανάμεσα, Γόκαπ ανάποδο lay-up, τελειώνει μόνο στη φάση. Συν 9 για τον Ολυμπιακό. Τραβάει το φαουλ μακριά από τη ρακέτα. Κυκλοφορεί καλά την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Ο Σανδρός βρίσκει ελεύθερο σουτ από τη γωνία. Δεν πρέπει να αφήνουμε ελεύθερα σουτ. Τους δώσαμε ελεύθερα σουτ χωρίς να κάνουμε φάουλ. Ας δούμε τον εθνιδιασμό. Έκλεψε ο Λαρτζάκης από τον Σανδρός και πάει στο coast to coast με ταμπλό. Μπροστά ο Ολυμπιακός 16-15. Ολοκλήρωσε Κώστα. Νέντοβιτς στο πλάι. Περνάει με δυναμικό πρώτο βήμα από την άμυνα του Λαρετζάκη. Μακίσικ. Λαρετζάκης χωρίς άμυνα από την γωνία. Είναι σουτ τριών πόντων, 27-21. Και δεν αφήνει τον Ολυμπιακό να αποκτήσει ρυθμό. Ο coach του Παναθηναϊκού καλεί αμέσως time out. Κασελάκης με το Λαρετζάκη. Κασελάκης το ένας εναντίον ενός. Κασελάκης γυρίζει, εκτελεί. Θα πετύχει καλάθι, 27-25. Μέικον με τον Πρίτεζη παίζει ένας εναντίον ενός. Τώρα θα πασάρει αφού τράβηξε δύο παίκτες πάνω του στον Παπαγιάννη και αυτός θα καρφώσει. 29-31. Παπαπέτρου τον βοηθάει με σκρίν ο Παπαγιάννης. Παπαπέτρου με το λιδιό, ένα βήμα στο πλάι, εκτέλεση για τρεις. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού δίνει το μεγαλύτερο προβάδισμα στην ομάδα του. Μέικον. Με το walk-up, καλάθι και φάουλ από τον Ντάριλ Μέικον Τζούνιορ. Ο Παναθηναϊκός σοφαρίζει το μεγαλύτερο προβάδισμά του και μπορεί να το μεγαλώσει. Overplay άμυνα του Μέικον στον Ντόρση. Παπα-Νικολάου από τις 45 μοίρες. Είναι σουτ τριών πόντων και με αυτό ο Ολυμπιακός σοφαρίζει το ντέρμπι στους 41 πόντους. Ντόρση με τον Παπαπέτρου ένα βήμα πίσω. Η εκτέλεση δεν θα φέρει το τρίποντο. Φάουλ στο επιθετικό rebound. Ο Γάλλος με ταμπλό θα σκοράρει. Θα πάρει και το φάουλ για τη συμπληρωματική βολή. Για τον φάουλ. Αυτός με τον Παπαγιάννη. Σκαστή πάσα για τον Σλούκα. Και λέει up για το 52-43. Δεύτερη φορά που πηγαίνει σήμερα στο σύν 9 Ολυμπιακός. Έκλεψε ο Ντόρση και καρφώνει. Για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός πάνω από τους 10. Μετά την πολύ καλή άμυνα του Τάιλερ Ντόρση, το κλέψιμο και το κάρφωμα. Ο Πρίφτης τώρα ζήτησε την άμυνα 33, δηλαδή που παραπέμπει σε ζώνη, για να δούμε το κάρφωμα. Ενώ ο Φαλ ρολάρει στην baseline. Παπαπέτρου από τη γωνία τώρα με χέρι Αλφάδη, 61-51, κατεβάζει την διαφορά ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Επανέφερε ο Παναθηναϊκός. Νέντοβιτς με το ανάποδο lay-up πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Ολυμπιακού και 61-55. Ξανά ο φαλ, έφυγε ο Νέντοβιτς από κοντά του, άφησε τον Παπαγιάννη πάνω του. Σωστά άλλαξαν γρήγορα οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά ο φαλ πάλι βρίσκει τρόπο να σκοράρει. Μέικον με τον φαλ. Μέικον ένα βήμα στο πλάι, τον σταματάει ο φαλ. Είναι απίστευτες οι άμυνες που βγάζει ο φαλ απέναντι σε κοντό παίκτη. Νέντοβιτς, πλάγιο πικερόλ. Νέντοβιτς για τρεις, μια ανάσα από τον Εμάνια Νέντοβιτς για τον Παναθηναϊκό που είναι 5 πόντους πίσω και μπορεί να μειώσει κι άλλο. Νέντοβιτς μέχρι το lay-up, 67-64. Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει τώρα στους τρεις. Ο Φαλ με τον Παπαπέτρου, αδύνατη πλευρά, walk-up από το σημείο που αστόχησε νωρίτερα, θα αστοχίσει ξανά. Μένει το 69-64. Ο Νέντοβιτς το coast-to-coast, καλάθι και φάουλ. Ο Παναθηναϊκός απαντάει γρήγορα. Έχει ευκαιρία να ισοφαρίσει με δίποντο ή να προσπεράσει με τρίποντο. Παπαπέτρου αδύνατη πλευρά. Νέντοβιτς με τρίποντο βάζει μπροστά τον Παναθηναϊκό. 69-70. Ο Μέικον για τον Παπαπέτρου. 70-70. Νέντοβιτς πάσα έξω. Κασελάκης για τρεις. Μπροστά ο Παναθηναϊκός. 70-73. Με το τρίποντο του Λεωνίδα Κασελάκη. Αλλαγή ο φάουλ μπροστά του. 5 δευτερόλεπτα. Ο Νέντοβιτς παίρνει φόρα. Όχι, θα δοκιμάσει από τα 10 μέτρα. Ένα απίστευτο σουτ τριών πόντων μπροστά στο Μουσταφά φάουλ. Πήκε ρόλ με τον Παπαπέτρου. Ο Παπα-Νικολάου έμεινε πάνω στο Μέικον. 5 δευτερόλεπτα. Μέικον με τον Παπα-Νικολάου.
Μέικον, η Σταυρωτή. Σαντρός από 45 μοίρες, εύστοχος του τριών πόντων πάνω στην άμυνα του Ντόρση. Άλλο ένα μεγάλο τρίποντο του Παναθηναϊκού. Ο Ντόρση τρίποντο στον ευνηδιασμό, άστοχο rebound του Παπαπέτρου. Ο Παναθηναϊκός θα περάσει το κέντρο και θα πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με το καλάθι του Κασελάκη στα 4 δευτερόλεπτα θα σφραγίσει το διπλό και θα σταματήσει το αίτητο σερί του Ολυμπιακού. Ο Σλούκας πετυχαίνει ένα καλάθι, λογικά αυτό θα γράψει το τελικό σκορ 76-81. Δεν έχει μπει ακόμα το καλάθι.